Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Κοκολάκη? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Το συλλαλητήριο αυτό πανελλαδικό ή Ηρακλείο? Χθες πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη παγκρίτια σύσκεψη το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισητισμού με τη συμμετοχή του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων Ρόδου. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί παρευρέθηκαν πάρα πολλά συνδικαλιστικά στελέχη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν τα πετραγμένα της προηγούμενης περίοδου. Ναι. Τέθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι κλάδοι του επισητισμού, του τουρισμού και των ξενοδοχοπαλλήλων, τα οποία βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι οξύνθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Κύριε Κοκολάκη, άρα από την συμμετοχή των εκπροσώπων διαφόρων συλλόγων από όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι αυτή η κινητοποίηση 2 Μαρτίου θα είναι πανελλαδική ή θα είναι μόνο στο Ηράκλειο? Θα είναι πανελλαδική η κινητοποίηση συγκεκριμένη. Ναι. Θα γίνουν σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι κλαδική, είναι του κλάδου αυτή η κινητοποίηση. Ναι. Είναι η αρχή από μια σειρά κινητοποιήσεων με κλιμάκωση των δράσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Mm-hmm. Αυτά τα συλλαλητήρια συγκεκριμένα στην Κρήτη θα γίνουν σίγουρα στα Χανιά, στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο, που τόσο ώστε εμείς οι εργαζόμενοι να βγούμε στο δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχουν λυθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρω ότι το Ταμείο Ανεργίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων και όλων των εργαζομένων έχει τελειώσει από αρχές Φεβρουαρίου. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, τι θα γίνουμε εμείς μέχρι να ανοίξουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, που καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτές θα ανοίξουν, οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα πιάσουν το Μάιο δουλειά. Άρα υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε η ακρίβεια να καλπάζει. Τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ευρείας κατανάλωσης, βλέπουμε καθημερινά ότι παίρνουν οι τιμές στην ανιούσα. Βλέπουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα, και εμείς έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς εισόδημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να παραταθεί και φέτος το Ταμείο Ανεργίας κατά 2 μήνες, και επί της ουσίας πρέπει να καταργηθεί ο συγκεκριμένος νόμος, ο νόμος 3986 του 2011, που έθετε πλαφόν στην επιδότηση ανεργίας των εποχικών εργαζομένων, και λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο χρόνος τακτικής επιδότησης ανάλογα με την απασχόληση. Και δεν είναι μόνο ότι το Ταμείο πρέπει να παραταθεί, είναι και εκείνοι, το έχουμε δει, το έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές κύριε Κοκολάκη, ότι είναι και εκείνοι οι συνάδελφοί σας που δεν κατάφεραν να μπουν καν στο Ταμείο επειδή δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ενσύμων, και εδώ μιλάμε πραγματικά για ανθρώπινες τραγωδίες μέσα σε σπίτια με μικρά παιδιά, και όχι μόνο, και με γέροντες οι οποίοι δεν είχαν τα προστοζήν. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, υπήρξαν εργαζόμενοι που δεν είχαν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν είχαν τις ημέρες εργασίας λόγω της πανδημίας. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι αποκλείστηκαν με ολέθρια αποτελέσματα στην προσωπική τους ζωή να μην έρθουν να πάρουν τα προστοζήν. Έχουμε βιώσει εμείς τέτοιες καταστάσεις εδώ στο σωματείο μας και πραγματικά λυπόμαστε. Γι' αυτό έπρεπε η κυβέρνηση να ενισχύσει όλους τους εργαζόμενους. Δυστυχώς δεν το έπραξε, δεν το έκανε, βρίσκοντας δικαιολογίες που πραγματικά αυτές οι δικαιολογίες δεν στέκουνε. Έπρεπε να δει η κυβέρνηση όλους τους εργαζόμενους με το ίδιο μάτι, να τους επιδοτήσει χωρίς όλους και χωρίς προϋποθέσεις. Πείτε μας μια δικαιολογία η οποία εφευρέθηκε, υπόθηκε από την πλευρά της πολιτείας, και έτσι εσείς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, για ένα τουρισμό που λένε ότι είμαστε η ναυαρχίδα, όταν λέει ο κύριος Κικίλιας ότι ξέρετε, ο σημερινός υπουργός, ότι ξέρετε φέτος θα σπάσουνε κοντέρ, όταν περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε ξεφύγει από τα μέτρα της πανδημίας, για χάνη του τουρισμού δεν ξέρω, όταν. Εσείς λοιπόν γιατί μείνατε αβοήθητοι, ποια ήταν η δικαιολογία? Δώστε μου μια-δύο δικαιολογίες για να το καταλάβουμε τι σας λέγανε. Ναι, ήταν εκείνοι οι εργαζόμενοι που δουλεύανε παράδειγμα σε κέτερινγκ και δουλεύανε μία ή δύο μέρες τη βδομάδα. Εκεί λοιπόν δεν βρέθηκαν οι ενεργές συμβάσεις αυτών των εργαζομένων όπως ήταν σε άλλους κλάδους. Εκεί λοιπόν αποκλείστηκαν από την ενίσχυση αυτών των μέτρων και δεν επιδοτήθηκαν καθόλου.
ήταν εκείνοι οι εργαζόμενοι που δουλεύανε στο αεροδρόμιο και δεν είχαν τις υποθέσεις της υποχρεωτικής επαναπρόληψης και αυτοί τεθήκανε εκτός προγράμματος της πολιτείας. Ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι που ήταν εποχικοί εργαζόμενοι σε ταβέρνες, σε καταστήματα που δεν είχαν αυτή την υποχρεωτική επαναπρόληψη όπως την είχαν οι ξενοδοχοϊπάλλοι. Άρα μείνανε πολλές επαγγελματικές ομάδες εργαζομένων που δεν είχαν αυτή την εύνοια της πολιτείας. Μα καλά κύριε Κοκολάκη, από τη στιγμή που υπάρχει μια επιθεώρηση εργασίας, από τη στιγμή που υπάρχουν τα συλλογικά σας όργανα, από τη στιγμή που η πολιτεία έχει εκείνους τους μηχανισμούς και μπορεί να βοηθήσει, από τη στιγμή που έρχεται μια πολιτεία και σου λέει κοίτα να δεις την πολιτεία που εσύ ψήφισες για να μπορέσει να σε βοηθήσει, γι' αυτό πας και ψηφίζεις εκτός από το Δημοκρατικό Πολίτευμα και τα υπόλοιπα τα οποία λέμε, η ουσία και η πρακτική είναι μία. Ότι ψηφίζεις κάποιους ανθρώπους. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι πράσινη, μπλε, φουξια, κίτρινη, μαύρη, άσπρη. Στα παλαιότερα των υποδημάτων μου το χρώμα. Το λέω όμως διαφορετικά. Αυτή την ώρα εγώ ψηφίζω κάποιον γιατί έρχεται αυτός ο κάποιος και μου λέει «Ξέρεις, θα προασπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δική σου την καθημερινότητα». Η πολιτεία δεν είχε μέρημνα μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας, ξέροντας τι έχει μπροστά της, τι αντιμετώπισε. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα για να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους και τους άφησε να πεινάνε. Ακούστε να δείτε, είναι και τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά και τα βλέπουμε εμείς εδώ στο εργατικό κέντρο, στα σωματεία μας. Ήταν και αυτοί οι εργαζόμενοι που πέρσι, το 2020, εργάστηκαν πολύ λίγο λόγω της πανδημίας. Βάλανε πολύ λίγα ένσημα, φέτος το ίδιο βάλανε λίγα ένσημα και δεν επιδοτήθηκαν καν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλέψαν τα 2 πρώτα χρόνια, μπήκαν στο στίβος της εργασίας, δουλέψανε λίγα μεροκάματα, δεν είχαν τις προϋποθέσεις να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα, εμείς λέμε ότι πρέπει... Οι εργαζόμενοι φταίνε, για όλα αυτά. Η πολιτεία που είναι, ρωτάω ξανά την πολιτεία, ακριβώς, να το ακούσει για να καλύψει κάθε εργαζόμενο. Για να σας πω, να σας πω και να καταλάβετε το μέγεθος που η πολιτεία μας αντιμετωπίζει εμάς τους εργαζόμενους. Φαντάζομαι, το Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, έχουμε επανειλημμένως χτυπήσει την πόρτα. Έχουμε στείλει να κλείσουμε ραντεβού. Ποτέ μα ποτέ δεν μας έχει δεχτεί να του αναλύσουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και εμείς, επειδή έχουμε τα προβλήματα όλα αυτά, έχουμε άλλη τα προβλήματα. Η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, το μέτωπο που πρέπει να στηθεί κατά της ακρίβειας. Για όλα αυτά λοιπόν εμείς 2 του Μάρτη κατεβαίνουμε στους δρόμους, είναι η αρχή των κινητοποιήσεων που το σώστε πρέπει να κατέβουν όλοι οι εργαζόμενοι και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Όσοι ώρα μιλούσατε προσπαθούσα να κάνω μια παρατήρηση αλλά θα την κάνω τώρα όταν είπατε ξέρετε και να σας πω να καταλάβετε, ήθελα να πω μάλλον ρητορικά το λέτε γιατί τα λέω της πεθεράς για να τα ακούσει η νύφη όπως λέμε έτσι εδώ και μπας είναι κανένα αυτή ανοιχτό γιατί αξιοπρέπεια έχετε στο σύνολό σας, περηφάνεια έχετε όπως κάθε εργαζόμενος όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να πάρουν το ψωμί της ημέρας για το τραπέζι τους. Όταν ακούσα ανθρώπους να λένε 4 άτομα φάγαμε ένα κουλούρι σήμερα στο σπίτι μας γιατί δεν είχαμε να φάμε εξαιτίας όλων αυτών που προαναφέρατε με τις δυσκολίες, γιατί αυτό είναι το επαγγελμά τους, γιατί αυτό επέλεξαν, γιατί δεν έχουν άλλους πόρους ζωής κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να τα ανοίξουν εκεί και οι 300 ορθάνυχτα τα αυτιά τους να τα έχουν, να ακούνε και να λύνουν προβλήματα. Αυτό, δεν έχω από τίποτα άλλο. Ακριβώς όπως τα λέτε, αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο εργατικό κέντρο καθημερινά. Καθημερινά είναι εδώ ανθρώποι που αντιμετωπίζουν όπως ακριβώς το περιγράψατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια και προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Οι άνθρωποι, όλοι εμείς έχουμε μια αξιοπρέπεια. Εμείς λοιπόν θέλουμε δουλειές, θέλουμε στήριξη. Δεν είμαστε πέτες, αλλά δεν μπορούμε άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει πρόβλημα και πολλές οικογένειες
πεινάνε, το λέμε κυριολεκτικά. Πότε θα ανοίξετε φέτος? Υπάρχει έτσι μια πρώτη εκτίμηση? Γιατί ο Κικίλιας είπε ότι, ξέρετε, ανοίγουμε από 1η του Μάρτη. Φαντάζομαι εννοούσε ενδεχόμενα κάποιες κινήσεις που θα γίνονται με την κρουαζιέρα. Εσείς ξέρετε στα ξενοδοχεία, γιατί εντάξει, θα σας ειδοποιήσουν και να πάτε και λοιπά και σαν σωματείο. Πότε θα πάτε, το Μάρτη ή θα πάτε στα μέσα του Απρίλη, που υπόθηκε επίσης μια άλλη εκτίμηση? Εκεί ανοίγουν συνήθως τα ξενοδοχεία μετά τις 20-25 Απριλίου. Εκεί θα ανοίξουν, δειλά-δειλά θα ανοίξουν τα πρώτα ξενοδοχεία και πιστεύω ότι η κίνηση θα κορυφωθεί μετά τις 20 του Μάη. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί λοιπόν θα εργαστούν οι περισσότεροι εργαζόμενοι μετά τις 20 του Μάη. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξει τους εργαζόμενους αυτούς μέχρι τότε που θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Γιατί, κύριε Κοκολάκη, περιμένετε ότι μέχρι τις 20 του μήνα, τις 20 του Μάη δεν θα έχει πάρει τα πάνω της η τουριστική κίνηση, όταν λένε ότι φέτος θα πάμε κοντά στα δεδομένα ή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κοντά στα δεδομένα του 2019, φαίνεται ότι από νωρίς τα πράγματα θα ξεκινήσουν και θα είναι διαφορετικά. Και εσείς μιλάτε για 20 Μαΐου και μακάρι να διαψευτώ. Εγώ ξέρω ότι πάντα οι περισσότεροι ξενοδοχοϊπάλοι αρχίζουν τη σεζόν από τις 20 του Μάη και μετά. Θα εργαστεί ένα προσωπικό σίγουρα, ένα 40 με 50% θα εργαστεί από τις αρχές του Μάη, αλλά το υπόλοιπο 50% θα πιστεύω ότι θα πιάσει δουλειά μετά τις 20 του Μάη. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα και στις καλές σεζόν. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει πραγματικά... Το τονίζω για πολλωστή φορά ότι πρέπει να σταθεί η πολιτεία για όλους αυτούς τους εργαζόμενους που δεν θα εργαστούν μέχρι εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ένα 60% από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους μετά τις 20 Μαΐου λέτε θα πάει στη δουλειά του. Τελευταίο ερώτημα, γιατί θέλω να το απαντήσετε. Το Υπουργείο γιατί λέει όχι να συναντηθεί μαζί σας? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία? Έχει δώσει κάποια απάντηση ή απλά αγνοεί αυτή σας την πρόταση? Ακριβώς αγνοεί. Μας αγνοεί, λέτε, και δεν υπάρχουμε. Είμαστε όμως αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα το τονίσω για πολλωστή φορά ότι εμείς βάλαμε πλάτη τα χρόνια τα δύσκολα των μνημονίων, τα χρόνια τα δύσκολα τώρα της πανδημίας. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι πήραμε την πρωτοβουλία και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με το εργατικό κέντρο, πρωτοβάθμια σωματεία, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και εκπαιδευτήκαμε και πιστοποιηθήκαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία, πώς θα εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό πάει και ο τουρισμός καλά στο νησί μας και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, γιατί οι ξένοι επισκέπτες μας εμπιστεύονται, γιατί νιώθουν την ασφάλεια που τους παρέχουμε σαν τουριστικός προορισμός. Άρα εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση, από τους ξενοδόχους, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.